Έλειψαν τα επεισόδια. Αμέσως μετά το τέλος της μεγάλης μάχης μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, οι 4.000 φίλοι των φιλοξενουμένων συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Όταν κάποιοι οπαδοί άρχισαν να καταστρέφουν τα καθίσματα του σταδίου, η αστυνομική δύναμη επενεύηκε πάλι. Μικρής έκτασης συμπλοκές μεταξύ μερικών θερμόαιμων είχαμε τόσο πριν, όσο και μετά την αναμέτρηση έξω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο αγωνιστικό μέρος, ο Ζάρκο Πάσπαλης στην πρώτη του εμφάνιση στο Φάληρο με την πράσινη φανέλα ήταν ο ήρωας του παιχνιδιού και με 5 συνεχόμενους πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο θρίαμβο. Το μεγάλο ντέρμπι είχε δραματική εξέλιξη και η ομάδα του Ευθύμη Κιμουτζόγλου που είχε το προβάδισμα στο σκορ σε όλο σχεδόν τον αγώνα επικράτησε του Ολυμπιακού με 74-72. Τώρα ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και έγινε το μεγάλο φαβορί για να τερματίσει αυτή τη θέση στο τέλος της κανονικής περιόδου. Χωρίς εκπλήξεις, αλλά με πολλά γκολ, η 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός νίκησαν, ενώ ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν πριν από λίγο ισόπαλοι με 1-1. Στους άλλους αγώνες ξεχώρισαν η ισοπαλία του Όφη στο Ηράκλειο με τον Λεβαδιακό και η νίκη του Εθνικού στην Καβάλα. Στο 28ο λεπτό η ΑΕΚ προηγήθηκε μετά την έξυπνη παλιά του Τόνι Σαβεύσκη στο Χρήστο Κωστή. Ο τελευταίος άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως σοφάρισε χάρη στον Ολλανδό τον Φαν Ρόι που με ένα εκπληκτικό χτύπημα φάουλ στο 54ο λεπτό έκανε το 1-1. Κρατάει την μπάλα, μένει όρθιος ο Πολωνός, κάνει τώρα το γύρισμα για τον Μπορέλη, ο Μπορέλη τέτα τέτ πλασάρι και το 1-0. Πάντα ο Μάρκος που βγάζει παλιά για τον Γεωργιάδη στην περιοχή το σου, την μπάλα στα δίχτυα. Το κόρνερ με εκτελεστή τον Γρηγόρη Τρούπκο για τον Ολυμπιακό. Μπάλα θα περάσει από όλους, κεφαλιά του Καραπιάλη από κοντά γκολ. 1-0 από τον Γιώτη Τσαλουχίδη. Ο Παδόπουλος από μακριά θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα φύγει από τα χέρια του το Χούρογλου, λογικά περνάει τη γραμμή. Διαιτητής και επόπτης δείχνουν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Καστανίδης και μια παλιά εκεί που είναι ο Κόιτ. Ελέγχει την μπάλα ο Πατεμετζής, γυρίζει πίσω στο Κωσάδα. Κωσάδας κάνει το λάθος, κερδίζει ο Κόιτ, άδεια αιστεία του Όφη. Προλαβαίνει ο Πουρσανίδης και απομακρύνει την μπάλα από την αιστεία της κριτικής ομάδας. Ο Φραντζέσκος έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ, καλοκτυπημένο λίγο πάνω από την αιστεία του Λεβαδιακού. Ευκαιρία για την ομάδα του Όφη. Στο 48 φάουλ από τον Μπάντιτς, πέφτει ο λογαρά στην πορεία της μπάλας, αλλά αυτή καταλήγει στα δίχτυα. 17 λεπτά στην επανάληψη Μπάντιτς στην εκτέλεση του φάουλ και είναι αυτογκόλ από τον Δρογαλά. Ωραία η ενέργεια από τον Φίσα, ο οποίος ανοίγει για τον Αλιτζή και αυτός μασάρι κάνει το 3-0. Η παλιά του Μιτσιμπόνα πολύ ωραία για το Λευτέρη Μήλος που είναι σε θέση βολής, τέτα τέτ, κόβει την μπάλα πίσω και το 1-0 για τη Λάρισα με τον Τασίλβα. Έμπε ευνοείται, σε καλή θέση ο Έμπε, πλασάρι και το 2-0 για τη Λάρισα στο 16ο λεπτό της συνάντησης. Μήλος βλέπει τον Ντασίλβα, αφήνει αυτός πολύ ωραία για τον Μουρατίδη, Μουρατίδη σε καλή θέση θα κάνει το σουτ, η μπάλα στο ριζόδο δοκάρι και το 3-0. Μήλος ξεφεύγει από τον Σαμαρά, αλλάζει το παιχνίδι πολύ ωραία, εκείνο Έμπε. Έμπε μόνος του θα κάνει, τόσο την μπάλα στα δίχτυα, 4-0 για τη Λάρισα. 77ο λεπτό και ο Πάνος απευθείας στο φάουλ, η απόκριση από τον Γεωργίου. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες Ξάνθης, ο Ιωσιφίδης και 4-1 μειώνει σκόντα Ξάνθη. Ο λάθος που γίνεται, Έμπε και Χαλκίδης δίνει φάουλ ο επόπτης, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, Έμπε και το 5-1. Μήλος κρατάει την μπάλα, Έμπε, Μήλος για τον Έμπε, το 6-1 για την αγροτική Λάρισα στο 88. Ωραία προσπάθεια από τον Κωνσταντινίδη και τώρα Μάλιος αλλάζει παιχνίδι, είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Νάτσι αυτό σουτ και τώρα μην δώσει για την Καβάλα. Νινιάδης. Μαλιά για τον Τσιφούτη που δεν είναι offside. Τσιφούτης Αργυρίου, Τσιφούτης περνάει τον φύλακα της Καβάλας και ισοφαρίζει. Κατευθείαν το φάουλ από τον Αναστασίου. Φοβερό ένα φάουλ από τον Εθνικό με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Κοβάσεβιτς στο κόρνερ. Το σουτ από τον Νικολαίδη 0-1. Η Κουλίτη θα κάνει το δάσκαλο που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πέναλτι. Ο Στρατιλάτης το πέναλτι. Το σουτ 1-1. Σχιαντάκι στο κόρνερ. Με φάλτσο η μπάλα πέρασε και παλιά του Μιλόγεβιτς. Αυτή τη φορά θα βρει το στόχο. Η παλιά του Κωνσταντινίδη για τον Λόντσαρ. Ο Λόντσαρ δεν είναι σε θέση offside. Ο Λόντσαρ μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τριπλάρει για τον Μοσκόπουλο και κάνει το 3-1. Ο Αρογενής ξεχάστηκε από την άμυνα του Απόλλωνα. Θα γυρίσει την μπάλα. Κοφίδης 4-1. Ο Αναστασίου βγάζει από δεξιά τον Τζιρόνι. Τζιρόνις κάνει τη σέντρα σουτ. Θα πεταχτεί ο Σπίνουλας. Κάνει το σουτ και το σκορ ανοίγει στον Βίρονα στο 55ο λεπτό. Κατικαρίδης κάνει τη σέντρα. Είναι μόνος του Σκαρτάδος και ισοφαρίζει. Να δούμε τώρα τα αποτελέσματα του δελτίου προπό. Άρης Απόλλων 4-1.